εξακολουθώ να έχω πυρετό που δεν πέφτει, τρομερό πονοκέφαλο, ο οποίος επίσης δεν υποχωρεί ούτε με φάρμακα. Είναι δύσκολο γιατί είσαι μόνος σου μέσα στο νοσοκομείο, έχεις να διαχειριστείς το δικό σου άγχος, έχεις να διαχειριστείς το άγχος της οικογενείας. Το βάλανε σε θάλαμα αρνητικής πίεσης, εμείς δεν μπορούσαμε να ήμασταν μέσα. Αυτό είναι το χειρότερο. Τρεις διαφορετικές μαρτυρίες. Τρεις άνθρωποι περιγράφουν με συγκλονιστικό τρόπο τη συνάντησή τους με το φωνικό ιό. Η Μπέτη είχε ταξιδέψει σε χώρα με 20.000 κρούσματα τη μέρα. Ο ιός όμως την βρήκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Καλαμαριά από την κόρη της, η οποία τον έφερε από το σωματείο που έκανε προπονήσεις. Εμείς παίρναμε πολύ αυστηρά μέτρα, ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τηρούσαμε δηλαδή ευλαβικά και αποστάσεις, χρησιμοποιούσαμε μάσκα από την αρχή, αντισηπτικό, και εν τούτης δεν καταφέραμε να γλιτώσουμε. Από το δωμάτιο που βρίσκεται σε καραντίνα απευθύνει μέσω του Open δραματική έκκληση. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Πραγματικά ο ιός συμπεριφέρεται αλόκοτα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να κολλήσει. Φοράτε μάσκες παντού, προειδοποιεί. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Ο Ζήσης χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας όταν νόσησε. Τώρα από το σπίτι του, όπου παραμένει σε καραντίνα, ομολογεί πως έπαιρνε αψήφιστα την ασθένεια πριν του χτυπήσει την πόρτα. Και εγώ δεν πίστευα στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, αλλά όταν έρχεται το πρόβλημα σε σένα, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Επί μια εβδομάδα έβλεπε μόνο ανθρώπους ντυμένους με ειδικές στολές, γυαλιά και μάσκες. Από αυτούς έπαιρνε δύναμη για να βγει τελικά από το νοσοκομείο. Βλέποντας μόνο τα μάτια τους, ένιωθες ότι κάποιος είναι δίπλα σου, ότι κάποιος θα σε βοηθήσει. Εμένα η κόρη μου είναι 17 χρονών. Από νέους κόλλησε, από συναναστροφή που είχε με τις παρέες της. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Η 17χρονη κόρη του Δημήτρη χρειάστηκε να νοσηλευτεί, δίνοντας τη μάχη ολομόναχη μέσα στο νοσοκομείο. Τρελαίνεσαι. Βέβαια το παιδί ανταπεξήλθε. Όσοι ήρθαν αντιμέτωποι με τον ιό ξέρουν πια ότι δεν είναι απλή η σύγκρουση μαζί του. Τα μέτρα, η ψυχραιμία και η γνώση όμως είναι σύμμαχοι.